Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στην Ελεύθερη Πένα. Ο σημερινός σχολιασμός γίνεται με αφορμή το νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι είδαμε έναν Πρωθυπουργό να προσπαθεί να απευθυνθεί στο κομματικό του ξεκάθαρα ακροατήριο και να επιχειρεί να συσπυρώσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει η αλήθεια σημάδια διάσπασης, σημαντική μάλιστα διάσπαση βλέπουμε την καραμανλική πλευρά, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, να αμφισβητεί το πρόσωπο του Πρωθυπουργού με αφορμή βεβαίω και τι παρακολουθήσει και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν, την τελευταία δωδεκαετία, σε αντιδιαστολή με τα χρόνια της δικής του διακυβέρνηση. Να πάρουμε μια μικρή γεύση. Την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται σε τραγική κατάσταση και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν της καθημερινότητας, ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει σε τηλεοπτικό του διάγγελμα για την έξοδο από την εποπτεία των Βρυξελών. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία άλλη Ελλάδα. Εμφανίζει υψηλή ανάπτυξη και μεγάλη πτώση της ανεργίας, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μία άλλη Ελλάδα. Εμφανίζει υψηλή ανάπτυξη και μεγάλη πτώση της ανεργίας που ήδη μειώθηκε τρεις μονάδες από πέρυσι και πέντε από το 2019. Ενώ ταυτόχρονα οι πολίτες της έχουν πλέον απαλλαγεί ή ελαφρυνθεί από πολλούς φόρους που επιβλήθηκαν τα πέτρινα χρόνια. Όλοι πληρώνουν λιγότερες εισφορές και σχεδόν όλοι χαμηλότερα ένφια. Αυξήθηκε κατά 63 ευρώ ο κατώτατο μισθός και στηρίζονται στοχευμένα οι πιο αδύναμοι. Θα επαναλάβω ότι η ανάταξη της χώρας δεν ήταν ούτε ευνόητη ούτε εύκολη. Πολύ περισσότερο, καθώς επιτεύθηκε εν μέσω αλλεπάλληλων ποκλήσεων, από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο και τη μόνιμη επιθετικότητα των γειτόνων μέχρι την παγκόσμια πανδημία και την έκρηξη στην ενέργεια και στον πληθωρισμό από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με το παδιαρκή, για το οποίο η πολιτεία έχει διαθέσει ήδη 50 δισεκατομμύρια. Κι όμως, σε έναν αβέβαιο κόσμο, η χώρα μας βαδίζει με τη βεβαιότητα της συνέπειας και του αποτελέσματος. Ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις με σύγχρονα μέσα και τη διπλωματία μας με δυναμικές πρωτοβουλίες. Θέτοντας σε νέες φροχέ τη δημόσια παιδεία και υγεία. Αυξάνοντας τα συλλογικά έσοδα από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Με εκατοντάδες μεγάλα και μικρά έργα. Και ψηφιοποιώντα το κράτο σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε πως ήταν η ζωή μας πριν τον gav.gr. Η ευημερία που περιγράφει ο Πρωθυπουργό κυρίες και κύριοι αποτυπώνεται μόνο στα νούμερα διότι η πραγματικότητα και η καθημερινότητα είναι εντελώς διαφορετική και αυτό μπορούν να το πιστοποιήσουν όσοι ζουν σε αυτή τη χώρα χωρίς καμία δόση υπερβολής. Για παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού της τάξης των 60 ευρώ που παρουσιάζει με υπερηφάνεια ο Μητσοτάκης είναι αστεία μπροστά στις ανατιμήσεις και γενικότερα την ακρίβεια. 60 ευρώ, την, 60 ευρώ το μήνα σημαίνει 2 ευρώ την ημέρα. Τι μπορεί να πετύχει άραγε κάποιος με 2 ευρώ παραπάνω την ημέρα. Μιλώντας λιγάκι ιστορικά με αφορμή και τη δωδεκαετία που επικαλεί το Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πούμε για την ιστορία πως έχουμε το τέλος της διακυβέρνησης Καραμανλή που ουσιαστικά παραδίδει την εξουσία στον Παπανδρέου, χωρίς καν να κάνει προεκλογικό αγώνα. Το Παπανδρέου που έλεγε, θυμίζω, λεφτά υπάρχουν. Ακολουθεί η κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμα, μια περίοδος όπου οι μάσκες πέφτουν πλήρως, διότι έχουμε συγκυβέρνηση κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και Λάος και βέβαια έχουμε τα δύο κόμματα τα οποία ήταν στα μαχαίρια το προηγούμενο διάστημα, παραδοσιακά, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, να συγκυβερνούν. Ακολουθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Όλες οι κυβερνήσεις να πούμε από τον Παπανδρέου και μετά προσπαθούν βεβαίως να εφαρμόσουν τα μνημόνια και φέρνουν αντιλαϊκά μέτρα. Ματ, διαδηλώσεις, κάγκελα στη Βουλή, θυμίζω και όχι μόνο αντιλαϊκά μέτρα, έχουμε και κατασταλτικά μέτρα. Κάτι το οποίο φέρνει, υπενθυμίζω, τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που αναγκάζεται να πάρει χειρότερα μέτρα, όχι επειδή ήταν απαραίτητα, αλλά ως αντίπινα γιατί οι Έλληνες είχαν αντιδράσει φτάνοντας ως το περιβόητο δημοψήφισμα όπου το όχι μετατράπηκε σε ναι, το θυμόμαστε όλοι, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα στοιχεία. Και εδώ είναι η αρχή του τέλους του ΣΥΡΙΖΑ μετά το συγκεκριμένο δημοψήφισμα. Η μισή δωδεκαετία τουλάχιστον κυρίες και κύριοι στην οποία αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκη στην εξουσία ήταν το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία. Και ο ίδιος αναφέρεται λες και ήταν κάποιοι άλλοι. Σε αυτά τα χρόνια που ήταν διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, η φόρη και η επίθεση στα ελληνικά νοικοκυριά ήταν άνευ προηγουμένου. Όταν ο Πρωθυπουργό ενό κόμματο που είναι υπεύθυνο για τη χειρότερη οικονομική δυσχέρεια έρχεται και λέει ότι η Ελλάδα είχε αλλάξει γιατί αυξήθηκε κατά 60 ευρώ ο κατώτατο μισθό και μειώθηκαν κατά ελάχιστο οι φόροι, προφανέστατα είναι εκτό πραγματικότητα. Όλο το διάγγελμα λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι κάνει έναν απολογισμό έργου, μία ιστορική αν θέλετε αναδρομή προσπαθώντας καταφανέστατα κατά την προσωπική μου πάντα άποψη να, συσπυρώσει το κομματικό, το φανατικά κομματικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, να συσπυρώσει δηλαδή τον πυρήνα. Και πότε γίνεται αυτό, αυτό γίνεται συνήθως πριν προκηρυχθούν εκλογές. Νομίζω λοιπόν ότι το μήνυμα που βγαίνει μέσα από το συγκεκριμένο διάγγελμα είναι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε προκήρυξη εκλογών. Δεν θα πω κάτι άλλο δίνοντάς σας την ευκαιρία να στείλετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. Αν σας άρεσε αυτό που παρακολουθήσατε κάντε μας ένα like, φυσικά subscribe γιατί μας βοηθάτε για να προσταθείτε στην ομάδα μας και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε πάντοτε και έγκαιρα για όλα τα καινούργια μας βίντεο σε καθημερινή βάση. Να είστε καλά!